Καλησπέρα σας αγαπητοί σύνεδροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers for Europe. Με αμέριστη χαρά, τιμή και συγκίνηση χαιρετίζω το σπουδαίο τρίμερο συνέδριο στον κατάφυτο Ιερό Χώρο της Ολυμπίας. Ένα χώρο με ιδιαίτερη έγκλη και ιστορική βαρύτητα. 2.800 χρόνια από την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στο σημαντικότερο πνευματικό, αθλητικό και καλλιτεχνικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν συνυφασμένοι με την ευγενή άμυλα, το ιδεώδες του εφαγωνίζεστε και την ανακοχή των ανθρωπαξιών και διεξάγονταν σε κλίμα σύμπνοιας. Κεντρική θεματική του συνεδρίου αποτελεί το περιβάλλον, το οποίο απειλείται στις μέρες μας από την υπερεκμετάλλευσή του από τον πολυπράγμονα άνθρωπο του 21ου αιώνα. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, είναι το καταφύγιό μας, είναι η πηγή της ζωής, είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Και δυστυχώς βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και εκπέμπει σως λόγω της υπερβιομηχανοποίησης, της παράνομης οικοδόμησης και υλοτομίας, της αύξησης των ρήπων και των αστικών λιμάτων, της αύξησης της θερμοκρασίας της γης, της λειψιδρίας, της άσκοπης κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, της κυριαρχίας του πλαστικού με καταστροφικές συνέπειες, το λιώσιμο των πάγων, την τρύπα του όζοντος, την όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την εξαφάνιση σπάνιων ειδών που διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία. Τα σοβαρά αυτά προβλήματα ταλανίζουν τον πλανήτη μας και χρήζουν άμεσων λύσεων. Αλλά προπάντων επιβάλλεται επιτακτικά η δημιουργία οικολογικής συνείδησης στο σύνολο του πληθυσμού, γιατί η γη και το περιβάλλον δεν μας ανήκουν. Τα δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Είναι χιλιοϊπωμένο, αλλά είναι απολύτως αληθινό και ακριβές. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Plus K3 με τον τίτλο Teachers for Europe, Setting an Agora for Democratic Culture, το οποίο προωθεί και στηρίζει με μεγάλη προσήλωση και επιμονή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκφράζει τις νεότερες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη συμβολή της εκπαίδευσης στη δημιουργία Ευρωπαίων ενεργών δημοκρατικών πολιτών. Το Υπουργείο Παιδείας συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή αυτή σύμπραξη, γιατί πιστεύει στην ενσωμάτωση, τη συμμετοχική εκπαίδευση, την ενίσχυση των ικανοτήτων του δημοκρατικού πολίτη και την πρόθεση κοινών αξιών. Πρόκειται για ένα καινοτόμο διεθνές πολυσχηδές συνεργατικό εμβρυθές πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές και μαθητρίες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς τους. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τις βασικές και θεμελιώδεις δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών και να αναβαθμίσει το επίπεδο των πρακτικών των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ιδιότητα του Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη. Επιπλέον, το έργο Teachers for Europe μαθαίνει στους μαθητές και τους εκπαιδεύει μέσα από τις πολυπίκυλες περιβαλλοντικές δράσεις με αρρωγό τους άγνους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν, προωθούν και πραγματοποιούν πολυσχηδείς σχέδια δράσης. Τους μαθαίνει να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, να διαμορφώνουν οικολογική συνείδηση και να σχεδιάζουν περιβαλλοντικές εκστρατείες με πλούσια προγράμματα συμμετοχής των Ευρωπαίων μαθητών σε εκδηλώσεις, σε ανάλογα συνέδρια, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους, τον προβληματισμό τους για την οικολογική κρίση και την ενεργοποίησή τους με έξυπνες καινοτόμες ενέργειες για την προστασία και διαφύλαξη της ισορροπίας του περιβάλλοντος και τη διάσωσή του. Καθώς είμαι πάντα ενήμερη από την Εθνική Συντονίστρια του Υπουργείου μας για τις δράσεις του πολύπλευρου και επιμορφωτικού έργου Teachers for Europe, την καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος, την πρωτοτυπία, την ποικιλομορφία, τη φαντασία, την ευρηματικότητα και τη δημιουργική έμπνευση που χαρακτηρίζουν τα σχέδια δράσης των σχολείων και έχω συμμετάσχει πολλές φορές σε πανεπιστημιακές συνέδρια και εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό έχω ιδιαίτερη έγνοια και αμείωτο ενδιαφέρον για την πρόοδο και διάχυση των αρχών του προγράμματος. Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για τα οικολογικά ζητήματα και γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά και αισθάνομαι περήφανη που προλογίζω και χαιρετίζω το αξιόλογο αυτό συνέδριο. Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει και επιβραβεύει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε εκπαιδευτικά καινοτόμα προγράμματα, καθώς και κάθε αξιόλογη εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση μέσω του Teachers for Europe. Σας συγχαίρω για την διοργάνωση και για το έργο σας και εύχομαι αίσια και καλή πορεία στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, στο οποίο έχω τη χαρά να παρίσταμαι και να προλογίζω. Πραγματικά αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία τα παιδιά να αρθρώσουν λόγο και να εκφράσουν την άποψή τους ως υπεύθυνοι και ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες που με κριτική σκέψη θέλουν και μπορούν να συνδιαμορφώσουν το μέλλον τους. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.